τη συζήτηση και σε ερωτήματα μπορούμε να απαντήσουμε, να μπορώ να απαντήσω και στα ζητήματα που θα δεθούν, να σχολιάσουν. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω κάτι, ότι στην πρόσκληση που στείλαμε καλέσαμε τους δύο περιφερειακούς συμβούλους που είχαν σημείο αναφορά στο Δήμο Διευθυντίας και ζητάω συγγνώμη από τον κύριο Πατσαρίνο που δεν πήραν πρόσκληση, δεν κάνουμε παραταξιακή πρόσκληση, αλλά είναι χαρά μας που βρίσκεται εδώ ο κύριος Πατσαρίνος. Επίσης καλέσαμε όλους τους φορείς που λειτουργούν στο επίπεδο της Κυπαρισίας και της ευρύτερης περιοχής του Δέου Δήμου Αυρώνας, όπου και έχει αναφορά το ζήτημα που συζητάμε. Δεν περίμεναμε τόση προσέλευση, έχουμε παρακαλέσει τώρα αν καταφέρει κάποιος παλιός μας που έχω ζητήσει να μας φέρει καμία κάρεκα και να καθίστε, θα είναι μεγάλη μας ικανοποίηση. Εγώ χαίρομαι ότι ανταποκριθήκατε στη σημερινή πρόσκληση. Οι ανθρώπους που θέλουν να κλείσουμε θα γίνεται με την απόλυτη στήριξη της νομιμότητας. Δεύτερο σημείο που το έχουμε κατά κόρο προβάλλει και με την επιστολή μας και χαίρομαι ότι βρήκαμε μια ανταπόκριση και άλλο θα γίνει εδώ αυτή η σύσκεψη και όχι στην Αθήνα. Διεκδικούμε να συμμετέχουμε στο διάλογο και στην τελική απόφαση. Και έχουμε επιφυλαχθεί και επιφυλασσόμαστε το Διοικητικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί και επί του συγκεκριμένου τελικού κειμένου προτάσεων, το οποίο θα έχει πάρει μορφή και κοινή υπουργική απόφαση και είναι αυτονόητο ότι θα συμμετάσχουμε και στη διαβούλευση που θα γίνει όταν αναπτυχθεί προς διαβούλευση σχέδιο προεδρικού διατάγματος που θα αφορά αυτήν εδώ την περιοχή. Εγώ θα κλείσω αυτή την σύντομη τοποθέτησή μου και κύριε Πρόεδρε, εδώ θα είναι καλά να τοποθετούμε και αν υπάρχουν ερωτήματα να απαντήσουμε. Κάποιοι από όλους εδώ πέρα έχουν απόλυτη γνώση του αντικειμένου, ξέρουν και τις καταγγελίες που έχουν γίνει, ξέρουν και τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κυβέρνηση. Αν δεν ξέρουν και έχουν ερωτήματα, να τα αναδείξουμε στην πορεία. Εκείνο που έχει αξία είναι να συμπέσουμε. Στον βαθμό μπορούμε να συμπέσουμε σε μια κοινή πορεία, σε μια κοινή στόχευση, η οποία θα υπηρετεί αυτό που πρωτοάκουσα όταν ασχολήθηκα με το θέμα, ότι οι χελώνες κυκλοφορούσαν χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούμε εμείς εδώ και ότι οι χελώνες συμβίωναν με τον άνθρωπο πριν ακόμα εμφανιστεί η προσφυγή σε εμάς οργάνωση του αρχαίου. Δεν είμαστε αντίθετοι σε μέτρα προστασίας, γι' αυτό επικαλέστηκα αυτό, όσο αφορά την διατάραξη της διαδικασίας αναπαραγωγής των χελωνών. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να είμαστε και σύμφωνοι με μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως στις σκέψεις κάποιων να υπάρχει της πλήρης ερημοποίησης περιοχής. Θέλω να σας θέσω υπόψη σας και με αυτό θα σταματήσω. Ένα τελευταίο κείμενο, δεν είναι και τόσο τελευταίο, τέλη του 12 είναι, της Γενικής Γραμματέως του ΙΦΕΚΑ, της κυρίας Ευαγγελίδου, η οποία από την ενημέρωση που έχω θα είναι και αύριο εδώ, η οποία απαντάει ως ένα βαθμό στις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχει ένα σχολιασμό ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας σχέδιου προεδρικού διατάγματος που θα μπει σε διαβούλευση και σχέδιου και έκδοση τοπικής απόφασης για το μεσοδιάστημα. Για το μεσοδιάστημα εισηγείται αναστολή της χορήγησης των οικοδομικών αδειών μέχρι να βγει η υπουργική απόφαση, αναστολή των δραστηριοτήτων του Δήμου στην περιοχή μέχρι να βγει η υπουργική απόφαση. Τόνισε από τον Δήμαρχε τι σημαίνει αυτό να καταλάβει μόνο. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνω. Και αναστολή τη παραχώρηση που μάθουμε για αλλού που κάνουμε καθαρότητα. Όταν λέμε Natura, δεν ξέρω αν έγινε αρνητικό, εννοούμε μια περιοχή η οποία ξεκινάει από την άκρη του λιμανιού τη Κυπαρισίας προς βορρά και φτάνει μέχρι το Κατάκορο.
και όπου μέσα εκεί περιλαμβάνονται και οι επιμέρους περιοχές για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι αμφισβητήσεις. Όταν λοιπόν ακούμε, έτσι το διαβάζει κανείς, να διευκρινιστεί από τη συλλήψη, ότι μιλάμε για αναστολή χορήγησης αδειών σε όλο αυτό το έθνος, αντιλαμβάνεστε αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Όταν μιλάμε για αναστολή δραστηριότητας Χρήστου Ελιανού με τις καρτίνες ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να βγει η υπουργική αυτή, σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχει νεκρές παραλίες. Όμως εγώ ήθελα να σας επισημάνω για να στηρίξω το όχι στην ερημοποίηση της περιοχής, μία φράση η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο της κυρίας Ευαγγελίου. Επισημαίνεται ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν εξαντλούνται σε καθολική απαγόρευση που θα οδηγεί σε αντιπαράθεση των τοπικών κοινωνιών στα μέτρα προστασίας, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία ενός καθεστώτος προστασίας και στη λήψη σαφών διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της καρέκλας κλπ. Άρα, το ζητούμενο, και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εμάς έχουν έρθει εδώ σήμερα να συζητήσουν μόνο αυτό το θέμα που έχει λάβει οξία επικαιρότητα. Όμως για μας δεν είναι μόνο το θέμα των αδειών ενός συγκεκριμένου επενδυτή που εκκρεμεί ακόμα στην τολεγωνία και δεν έχει απαντηθεί. Το θέμα, αν σας διάβαζα αποσπάσματα από το κατηγορητήριο κατά της Ελλάδος, είναι ευρύτερο όσον αφορά την διαχείριση αυτής της περιοχής. Σας ανέφερα μερικά. Υπενθυμίζω ότι εκτός από τις περιορισμούς Natura στην περιοχή, που τεχνικοί εδώ θα μας πούν τι περιορισμοί υπάρχουν, ειδικά σε αυτήν την περιοχή, τελεί υποέγκριση για το ΣΦΑΠ του τέλους Δήμου Αθώνας, που και εκείνο έχει λάβει συγκεκριμένα ζητήματα, και λυπάμαι να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πιο ακραίες μορφές από αυτές που αρχαίνουν την ευαισθησία του οποίου την αναγνωρίζουμε για 10-15 ευρώ. Ας πούμε ο Αχαίρων λέει, το βράδυ να μαζεύονται οι επαγγελματίες, τα καθίσματα και τις ξαγνώστες, για να μην ενοχλούνται οι χελώνες. Αυτοί εδώ μιλάνε για απαγόρευση χρήσης Ελιανού. Ο Αχαίρων λέει, τα φώτα να έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση ή να έχουν ένα περίπλιο, τέλος πάντων, που να μην προσανατολίζει τα χελώνακια. Αυτοί εδώ μιλάνε ότι το ξενοδοχείο Μεσίνα Μάρε τρομοκρατεί τις χελώνες και τα χελώνακια. Αναφέρω το Μεσίνα Μάρε επειδή αναφέρεται ονομαστικά στο κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως αναφέρεται ανώνυμα και σε όλες τις κατασκευές. Άρα, το θέμα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι, είναι μίζονται την περιοχή. Μίζονται την περιοχή. Εγώ θα το πω και ας ακούσει όπως θέλει. Το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει και γραφικές διαδικασίες μέσα. Ότι τα πρόβατα που βόσκουν κάπου εκεί γύρω, κάποιες στιγμές, προκαλούν ζημιά στο οικοσύστημα, ή ότι τα καρπούζα που φυτεύονται χρόνια ολόκληρα εκεί γύρω προκαλούν ζημιά στο οικοσύστημα. Θα φωτογράψει η Δημάρχη. Θα φωτογράψει η Δημάρχη. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Εκεί Δημάρχη. Ακούστε. Κύριε Δημάρχη. Μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, προσκεκλημένοι και σύμβουλοι. Γιατί κουβεντιάζουμε σήμερα εδώ πέρα. Καλύτερα να πούμε ότι σήμερα με την οποία που γίνεται ήταν κατόπιν τη δική μας πίεση και παραδεσμένη τη δική μας την άλλη φορά ήταν θέμα. Είπαμε ότι εμείς θα το κουβεντιάσουμε εάν δεν γίνει έτσι όπως γίνεται από εσά. Και το λέω για την ιστορία τώρα. Γιατί αλλιώς δεν θα λαμβάνουμε ούτε στις γνώσεις ούτε εμείς αυτοί που πιθανόν να πάρουμε όπως. Γιατί το κρατήσαμε είναι πολύ γενική γιατί ομολογουμένως το θέμα το ξέρει. Δεν το ξέρουμε καλά. Δεν έχουμε δουλέψει. Δεν είμαστε από την Παρισία. Και αφού δεν είμαστε εμείς που δεν είμαστε στην Παρισία, πριν εννοώ, δεν το ξέρουμε κάποια. Αυτό δεν θέλουμε. Εμείς δεν τη θέλουμε, αν δεν αφορά την περιοχή. Εμείς είμαστε εδώ εκλεγμένοι από τον λαό για να συμφέρουμε λαού. Και όχι να συμφέρονται κανενός μόνο. Το συνδυασμό των συμφερόντων και αυτών που επενδύουν και του λαού,
θα είναι το καλύτερο. Και έτσι, έτσι πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν, εξ αρχής πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε κατά της επένδυσης. Είμαστε υπέρ της επένδυσης. Αλλά της επένδυσης η οποία θα έχει να κάνει με την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Και αυτό θα πρέπει να δηλώσουμε ότι έχουμε ένα έλλειμμα, οπωσδήποτε. Δεν έχουμε τόσα χρόνια για την ιστορία και δεν έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για αυτή την περιοχή που είναι το διαβάτι ενδέχεται της περιοχής μας, έτσι. Υπάρχει σχέδιο από το Δήμο εδώ, αναπτυξιακό, τουριστική μορφή για την περιοχή. Όχι. Έχουμε πει εμείς ως Δήμος τι θέλουμε παιδιά να κάνουμε προς τα εκεί, προς τα πού βλέπουμε τα πράγματα, πώς θέλουμε να ανοίξουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε να κάνουμε μονάδες ενεργειακές, θέλουμε να κάνουμε σπίτια, θέλουμε να κάνουμε τι. Και τι βλέπουμε, τι θα φέρουν αυτά. Αλλά τώρα, επειδή υπάρχει και η κρίση, δεν ξέρω όλα τώρα. Αλλά ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να αναλώσω πολύ χρόνο για να αποδείξω γιατί ο νότιος και ο παρασιακός κόλπος, η επίμαχη περιοχή που συζητάμε σήμερα, δηλαδή Ελέα Αγιαννάκη, την οποία έγινε ενδόμως υπουργός και κύριο Δήμαρχο, έχει αυξημένη υπολογική σημασία και ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Επιγραμματικά θα αναφέρονται από τη Λίτη Δεύτερη μετά τη Ζάκυνθο, περιοχή πολεοποίηση τη Κελώνα Περάτε Καρέτα στη Μεσόγειο, είδο το οποίο είναι απειλούμενο και απαιτέρου λόγω της παρουσίας ενός εκτεταμένου του συστήματος αμμοδινών. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι παραπάνω θύνες ή αμόλογοι αποτελούν το φυσικό φράγμα που προστατεύει την ενδοχώρα από το αλυνερό νερό και τους καμένους. Επίσης, το σύστημα των κοινών απορροφά την ενέργεια των κυμάτων που χωρίς την προστασία των αμόλογων πολλές αμόδες παραλίες θα εξαφανίζονταν και το αλυνερό νερό της θάλασσας θα εισέρχονταν στον ενδοχώρο ορίζοντα λύνοντας έτσι τις αγροτικές καλλιέργειες. Δηλαδή δεν είναι μόνο για την προστασία της χλωρίδος και της παγίδος της περιοχής, όπως βλέπετε έχει και άλλες συνέπειες η καταστροφή των αμόλογων αυτών που είδαμε πολλές φορές να συμβαίνει. Και τις επιπτώσεις μπορεί να τις δούμε πολύ αργότερα, όμως πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε μετά να πάρουμε μέτρα γιατί είναι κατόπιν εορτής. Παρότι τη σημαντική τη σημασία λοιπόν για τη διατήρηση του οικοσυστήματος, η εταιρεία Νέος Κόντινος Ανώνυμος Εταιρεία και ο εφοπλιστής Πέτρος Παπάς, με σημερινή της ανακοίνωση στο τοπικό μεσηνιακό τύπο, διατείνονται ότι ουδόλως τις έχουμε δείξει με οποιοδήποτε τρόπο. Κατηγορούν ως ψεύτες και συγκοφάντες όσους υπερασπίζονται την προστασία του περιβάλλοντος από την καταστροφή που θα επιφέρει η συγκεκριμένη επένδυση και απειλούν μάλιστα με προσφυγή στα δικαστήρια όσους εναντιώνονται σε αυτή. Ας πασχούν όμως, είναι ψεύτες και συγκοφάντες ή στερούνται επιστημονικής γνώσης πόσοι επιστημονικοί φορείς έχουν γνωματεύσει για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που έχουν γίνει στην συγκεκριμένη περιοχή και αναφέρομαι. Η επιστολή της ΔΕΑ προστής αυτού του 2011 της Πνευματικής Υπηρεσίας Νομού Μεσσηνίας που επιβεβαιώνει τα ευρήματα της προαναφερθήσας αυτοψίας και το γεγονός ότι οι δρόμοι που έχουν χαρακτεί παρανόμως εντός της περιοχής Natura που διατείνεται ο επιχειρηματίας αυτός ότι προϋπήρχαν εδώ και 50 χρόνια και επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν σε αυτοί οι δρόμοι δεν προϋπήρχαν. Άρα η κλιματική υπηρεσία των νομών Μεσσηνίας λέει ότι δεν προϋπήρχαν. Επίσης, στην έκθεση αυτοψίας που έγινε στις 9 Απριλίου του 2012 από την περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο οι τέσσερις δρόμοι εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ότι επίσης κατασκευάστηκε και πέμπτος εντός των χωρίων της περιοχής Natura 2000. Επίσης, με επιστολή της 25 Απριλίου 2012, η Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ότι οι παράνομες παρεμβάσεις συνεχίζονται με καταστροφικές συνέπειες στο ευαίσθητο οικοσύστημα και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επίσης, με επιστολή της 8ης Μαΐου 2012, η Ειδική Γραμματεία αναφέρει επίσης του περιβάλλοντος ότι μετά τις συνεχιζόμενες αυτές επεμβάσεις για ανοίξεων δρόμων εντός της περιοχής Natura, η περιοχή απειλείται άμεσα με οικολογική αλλίωση της φυσιονομίας της και κατάργηση του σκοπού διατήρησής της κατά παράβαση του άρθρου 6 και 12 της Οδηγίας 52-43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το καπιταλιστικό συμφέρον ή το λαϊκό. Προσπαθούν ακόμα με αυτή την ανακοίνωση να παρουσιαστούν ως προστάτες των μικροειδοποιητών και αγροτών της περιοχής, των οικοδόμων και των ανέργων νέων.
Αυτοί που δημιούργησαν την καπιταλιστική κρίση με την αυτοί που επέβαλαν τα μνημόνια και πως τώρα όλα τα βάρη της χρήσης στον λαό με κατακριούργηση όλων των δικαιωμάτων εργαζομένων, με εξαφάνιση μισθών και συντάξεων και νοικικών παραγών, αυτοί που έστειλαν στην ενεργή 1,5 εκατομμύρια εργαζομένων, λένε τώρα ότι θα σώσουν από την ανεργία τους ανέργους με το να δουλέψουν εκεί ένα ή δύο μήνες ή τους υποδόμους που έχουν πιάσει μισθή και ξέρουν για ποιους λόγους εδώ και 1,5-2 χρόνια. Ο λαός και η μικρομεσαία εδώ τους γνωρίζουν και πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μικροπεριουσίες δεν τις κάνουν από την έλλειψη μεγάλων επενδύσεων αλλά από το μεγάλο κόστος παραγωγής, από έλλειψη εγκυμένων τιμών, στα προϊόντας, από τα χαράτσια και από σωρία άλλων φυλαϊκών μέτρων. Και βέβαια ισχύει πάντα αυτό που λένε ο λαός, το μεγάλο ψάρι πρώτο το μικρό. Δηλαδή η μεγάλη ιδιοκτησία θα πάει τη μικρή και όχι το αντίθετο. Το μέλλον των νέων είναι να μην γίνουν σερβιτόροι και να μην γίνουν και να μην γίνουν και να μην γίνουν. Άρα πρέπει να επισταλλευτούν όλα τα έντυπα μέσα από το σύνολο και την περιφέρεια για να προστατευτεί η περιοχή και να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, ας κάνουμε μια ανασκόπηση του προβλήματος. Τι είμαστε, ποια είναι η περιοχή μας. Ο Δήμος της Βιλίας είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας Δήμος και ο δεύτερος στον πληθυσμό. Πού στοχεύει αυτός ο Δήμος ως προς την ανάπτυξη. Τα πράγματα είναι δεδομένα. Ο πρωτογενής τομέας και ο τριτογενής. Ο τουρισμός. Στο πρωτογενή τομέα, λόγω και του καταπληκτικού μικροκλίματος που έχουμε, παράγουμε καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία αν θέλετε έχουν μοναδικότητα παγκοσμίως. Ερχόμαστε τώρα στο τριτογενή τομέα. Τι γίνεται εκεί. Ως την ώρα, στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας, σε αυτή την περιοχή της καταπληκτικής ομορφιάς, ό,τι έχει γίνει στον τριτογενή τομέα στον τουρισμό, οφείλεται στις φιλότιμες προσπάθειες μικροεπενδυτών στον τουριστικό τομέα, ξενοδόχων κλπ. Τελευταία, με τη δημιουργία της μονάδας της Κώστα Ναδαρίνο, η Μεσσηνία, η Τριφυλία, έχει μπει σαν προορισμός παγκοσμίως. Ερωτάτε τώρα, ο καθένας μας, μία άλλη επένδυση, τουριστική όμως, έτσι, και εδώ θα ξεκαθαριστεί και στην πορεία της κουβέντας θα τοποθετηθώ. Είναι ευπρόσδεκτη από το Δήμο ή όχι. Απαντάω στο ρητορικό ερώτημα και λέω ότι σαφώς μία ακόμα επένδυση τουριστική μεγάλη στο Δήμο Τριφυλίας έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Δεδομένου ότι το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και η απόστασή μας από την Αθήνα έχει φτάσει στις 2 ώρες, καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος μας, η περιοχή μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα είναι προορισμός για πάρα πολύ κόσμο. Ερωτώ και πάλι, η οποιαδήποτε ανάπτυξη πρέπει να γίνει με λευκή επιταγή, μη σεβόμενη το περιβάλλον, σαφώς όχι. Κανένας δεν είπε ότι δίνουμε λευκή επιταγή στον οποιονδήποτε προκειμένου να επενδύσει, προκειμένου να εξυπηρετούν θέσεις εργασίας και οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να γίνουν όλα με μια ισόρροπη ανάπτυξη, με μια ανάπτυξη που να σέβεται το οικοσύστημα και τον άνθρωπο. Φτάνουμε τώρα στην προστασία του οικοσυστήματος. Τονίζω και το έχω πει και άλλες φορές, ότι δεν θεωρώ κανέναν, μα κανέναν πιο ευαίσθητο οικολογικά από όλους μας. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κατά συνέπεια, δεν εγχωρώ το δικαίωμα της οικολογικής ευαισθησίας σε κανέναν. Και τι θέλω να πω με αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Η θαλάσσια χελώνα προϋπήρχε πριν τον Αρχαίλων. Ο Αρχαίλων είναι 30 χρόνια στην περιοχή και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, υπηρεσίες και δεν το αρνούμε, αλλά προϋπήρχε εδώ και 200 και 300 και χιλιάδες χρόνια. Και θα υπάρχει και στο μέλλον. Επομένως, πρέπει όλοι να καταλάβουμε
ότι η Χελώνα, ανάλογα με το σωματότυπο και τον πληθυσμό που έχει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξωθήσει από τις παραλίες και από την ανάπτυξη των ανθρώπινων παράγων. Πρέπει να ζήσει και ο πολίτης της Αγαλιανής και ο πολίτης της Ελέας και ο επαγγελματίας της Παρτσέρ και ο επαγγελματίας του Καλού Νερού. Κατά συνέπεια, μία μέση λύση, έτσι, είναι αυτή που πρέπει να επιλέξουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί αν ήξερε ο κόσμος, δυστυχώς δεν το ξέρει, τι έχει συμβεί ύστερα από καταγγελίες κάποιων που έχουν υπερβάλλον ζήλο με τα περιβαλλοντικά, θα μας είχε πάρει με τις πέτρες. Κανένας δεν ξέρει ότι απαγορεύεται η κατάκτηση. Κανένας δεν ξέρει ότι η εκτός σχεδίου δόμηση τι είναι για κατάκτηση. Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα. Κύριε Παπουρό, είμαστε εντελώς εκτός χρόνου. Εγώ έχω υπομονή όσοι θελήσετε, αλλά... Τελειώνουμε μισό λεπτό. Σε ποια συγκεκριμένη στιγμή έρχεται επομένως αυτή η επένδυση. Η επένδυση αυτή έρχεται σε συγκεκριμένη στιγμή που το τραπεζικό σύστημα έχει κλείσει τις κάνονες στους οποιοδήποτε και υπάρχει μια δυστοκία οικοδομική, μια ανεργία στους κλάδους τεράστια και έρχεται ένας επενδυτής να κάνει αυτή την επένδυση. Τονίζω και πάλι και δεν τελειώνω. Εμείς δεν είμαστε το όργανο εκείνο σαν Δημοτικό Συμβούλιο που θα καλύψουμε τις οποιασδήποτε υπηρεσίες. Αν ο επενδυτής έχει τα νόμιμα, αν τηρεί τους κανόνες που υπάρχουν, σαφώς να προχωρήσει. Σε κανέναν δεν δίνουμε λευκή επιταγή να παραβεί το υφιστάμενο καθεστώς και να γίνει αυτή η επενδύση. Εγώ την καλή παρουσία. Ο κόσμος θα φορέει όπως ως περνός στο Υπουργείο, μακάρι και όλη τη συμβουλιά μας να είναι αυτή την απόκριση. Ας είναι αυτή μια καλή αρχή και για να σημαντικά θέματα που έρχονται. Κύριε συνάδελφοι, η ανάπτυξη, όπως περιγράφηκε από όλους τους ομιλητές και στον τον απότυπο, που καθένας θα μπορούσε να τους υπογράψει πώς παρατηρήσει έγινε. Η ανάπτυξη, ασχέτως αν αντιλαμβάνεται κανείς, και εδώ που έχω πει πολλά, είναι απόφαση πρώτα απ' όλα πολιτική. Το αν αφήσουμε διάφορες υπηρεσίες, διάφορους ας πούμε παλίωτες να καθορίσουν το αποτύπωμα το αναπτυξιακό που επιθυμούμε εμείς για τον τόπο μας, θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Είτε προς την μια πλευρά, όπως είπε σωστά ο Μάκης, είτε προς την άλλη. Επομένως, αυτή η συζήτηση είναι καταρχήν πρόεδρε, έτσι όμως πολιτική συζήτηση και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς το περιβάλλον είναι και η οικονομία μας. Και προφανώ το περιβάλλον δεν είναι δικό μας, το χειρονομήσαμε και θα το χειρονομήσουμε στη συνέχεια. Επομένως, εκεί δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί, πρέπει να είμαστε βάρβαροι. Το περιβάλλον όμως είναι ένα μέγεθος το οποίο εντάσσεται στην δραστηριότητα και αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει χωρίς το περιβάλλον του και το περιβάλλον δεν μπορεί να προστατευτεί και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άνθρωπο. Χρειάζονται κανόνες. Συμφωνώ με τον κύριο Μπατσαρίδη. Χρειάζονται κανόνες. Οι κανόνες όμως πρέπει να μπουν πρώτα από πλαίσιο ηγετικό δικό μας. Το μοντέλο της ανάπτυξης και της τουριστικής ανθρωπινής ανάπτυξης που επιλέξουμε πρέπει εμείς να βάλουμε τα όρια και το πλαίσιο. Μακάρι να υπάρξει τη συνέχεια σε αυτό που σου λένε Ρώσοι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Δημάρχε, γιατί η πολιτεία αναγκάστηκε και αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα και να φέρουμε στην αυριανή σύσκεψη. Εκπράττω μια αρχή να μην είναι η όποια προσπάθεια καθαρά επικοινωνιακή και να είναι επιστοσία. Για τον χώρο που αναφερόμαστε, ένας χώρος πληγισμένος από τη φύση και επιτρέψτε μου ως δήματος εγώ στην περιοχή για 8 χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του συγκεκριμένου χώρου, οι όποιες προσπάθειες έγιναν με σεβασμό και με επιπληρότητα. Ο κ. Μπασταλιών μίλησε για κανόνες. Εμείς επιχειρήσαμε και πραγματοποιήσαμε τον καθορισμό του Αιγιαλού. Ξεκινήσαμε το ΣΟΑΚ που έρχεται να κατοχυρώσει και την προστασία και η όποια ανάπτυξη να είναι σε εκείνα τα πλαίσια που θα σεβαστούν το περιβάλλον.
Δυστυχώς η πολιτεία αργεί πολύ. Σε ό,τι αφορά το ΣΟΑΠ, μιλάμε για ένα σχέδιο ρυθμιστικής οικονομικής ανάπτυξης. Ξεκίνησε επί μερών μου, συνεχίσαμε τον κύριο Κουτίση τα 4 χρόνια, έχουν περάσει ήδη άλλα 2. Ήρθε και σκόνταψε πάνω στις καταγγελίες και από ό,τι άκουσα από να βρεθεί, δεν θα όσα αναφέρει την κυρία Οδηγίδη. Ο δρόμος που μας κατηγορούν σήμερα από πλευρά στα Χέλωνα, γιατί και με τον αρχαίο μας συνεργαστήκαμε ως Δημοτική Αρχή, δημιουργήσαμε και 2 προγράμματα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η κυρία και το δάσος Ελέας και για την ΕΛΑ, και είχαμε μια καλή συνεργασία. Έγινε στο συγκεκριμένο σημείο παράπλευρα της γραμμής και πάνω στον παλιό εθνικό δρόμο, κύρια για να επιτάξει εκείνη την απέραντη παραλία και πανέμορφη. Και όχι ότι είναι παραλία των κατοίκων, είναι παραλία της Ελλάδας, όπως είπες άλλος ήρωες αναφέρεται, και είναι παραλία της Ευρώπης και γενικά του κάθε ανθρώπου πάνω στο καλύτερο. Και δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι υγιής. Θα πρέπει η πολιτεία, αν θέλει κάποιο να λειτουργήσει υπεύθυνα, να θεσπίσει ένα πλαίσιο διαχείρισης κύρια για προστασία του χώρου και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη να είναι αυστηρά τα κριτήρια και τα μέτρα και μέσα στο πλαίσιο της προστασίας του χώρου σέβομαι την προσπάθεια που έχει κάνει ο Αρχαίλο ασχέτως αν σε ορισμένες περιπτώσεις αραμούν τα άκρα. Γιατί αν υπήρχε αυτή η προσπάθεια, μπορεί και ο συγκεκριμένο χώρο να έχει γίνει κατάκολο και να αυτό σε άλλε περιοχέ. Αφαίρετο δομήσει και έτσι. Αλλά πέραν τη προσπάθεια του Αρχαίλωνα, και μιλώ για τη μελέτη που έχει γίνει, η οποία μελέτη είτε την επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα για το συγκεκριμένο. Εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, κύριε Δημαρχέ, σε όποια προσπάθεια για το συγκεκριμένο που συζητούμε σήμερα, θα πρέπει να έχει τον κύριο και πρώτο λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση και να είναι παρούσα παντού. Και όπου δεν σας το επιτρέπουν, να το απαιτείτε και δυναμικά. Και εκεί έχετε την υποχρέωση και την όποια άρνηση να ζητήσετε και την βοήθεια των κατοίκων και δημοτών. Και πιστεύω ότι δεν έχετε διαμέρεση. Στο συγκεκριμένο χώρο είναι 2 τομείς βασικοί που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Μισό λεπτό και τελειώνω. Και ο πρωτογενής τομέας. Η περιοχή πρέπει να λειτουργήσει και αυτό αναφέρθηκα σε ακραίες περιπτώσεις που ξεκινούν από τον Αρχαίλωνα. Οι δρόμοι δεν θα καταργηθούν γιατί οι δρόμοι είναι μέσα σε εκείνα τα πλαίσια που διατηρούν το φυσικό κάλλος και προστατεύουν την περιοχή. Οι καλλιέργειες δεν μπορούν να σταματήσουν. Τα πρόβατα, εάν περάσανε κάποιοι τα φωτογράφησαν, επειδή την χάνει να είμαι και εγώ, έχουν τρόπο και του πάνε ισχυρή, μπορεί να ήταν και δικά μου πρόβατα, όχι στον Αιγιαλό, όμως σε κάποιες ιδιοκτησίες. Δεν νομίζω θα επιβάλλουν στις ιδιοκτησίες του κάθε ιδιοκτήτη το τι θα κάνει. Και σχετικά με τον παπά, επειδή κυκλοφορεί το φέρνουμε γύρω-γύρω, έχω να πω ότι λάθος ήταν της συγκεκριμένης εταιρείας, το ότι πήγε και πήραξε τις λεγόμενες αμοντίνες, τα συγκεκριμένα όμως είναι τα ανακόμματα που είχαν γίνει από όταν καθαριζόταν το συγκεκριμένο κλίμα. Ήταν το εκτός χωρίων ιδιοκτησίας σου και κακώς επενέβη. Και από εκεί στην άκρη στο δεξιόρο χρόνο του Αρχαίρωνα, οι δρόμοι γιατί άκουσα πολλά εδώ μέσα, επιτρέψτε μου γιατί γνωρίζω πολύ καλά, προϋπήρχαν, είχαν χωριοθετηθεί, αλλά δεν είχαν κατασκευαστεί. Δηλαδή δεν είχε γίνει η υποδομή εκείνη που ξεκίνησε να γίνεται. Δεν έγιναν το 11, προϋπάρχουν, είναι απαιτήσεις κατοίκων της περιοχής για να έχουν πρόσβαση στην παραλία από όταν απαράδεκτα το παραπολιτήριο για 4 λειτουργούσε η Ελλάδα. Απαιτήσεις και προσπάθησαν για 4 λειτουργούσε η Ελλάδα.
επόμενο ο χρόνο για να προχωρήσει η όποια ανέργεια. Εδώ δεν είναι χάπρα. Θα μιλήσατε κύριε μετά εσείς λέμε. Κύριε Σωτήρο, σας παρακαλώ. Εδώ να φύγει ο κόσμος, ωραία, που σας έχει φέρει σε αυτό. Τι να φύγει τώρα. Κύριε Σωτήρο, σας παρακαλώ. Επιτρέψτε. Μα τώρα μην λέτε. Να σε βαθμούλιο. Για όνομα του Θεού. Μα τώρα τι πρέπει. Δηλαδή τι θα επιβάλλετε τον τρόπο σας. Όχι βέβαια. Δεν παρακαλώ λοιπόν. Κύριε Χρυπτήση, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, κλείνω το αποδεξί μου. Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει από το 2000 μέσα από ένα πρόγραμμα Life, το οποίο διαχειρίστηκε ο Αρχαίρωμα και το πλήρωσε 617.000 για να γίνει η κλείση. Παρακαλώ να κλείσει όσοι θέλουν να βγουν έξω ας βγουν και να κλείσει η πόρτα για να μην... ...γιατί δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί γιατί είχε γίνει κατά το δομό του. Αυτό όπως ενημέρωσε όλα τους. Θέλω έχει πολύ σημαντική κυρίες και κύριοι τη σημερινή συνάντηση που γίνεται σήμερα και νομίζω ότι μετά τις αλλαγές των απόψεων και ελπισμένως θα είναι ο τόπος μας. Η περιοχή μας, εκτός του είναι ότι είναι μία από τις ευρώτερες περιοχές της Ελλάδος, έχει και το προνόμιο τμήματά της να έχουν χαρακτηριστεί ως Natura, γιατί είναι επικισμένα με πολλά και ιδιαίτερα κριτικά οικοσυστήματα σημαντικής οικολογικής αξίας. Πέραν αυτών, η θαλάσσια Χελώνα Καρέτα έχει πλέξει και τις δικές μας παραλίες για την πολύ ωραία. Σκεπτικό. Κατά βάση πολιτικό. Ποιος θα διαφωνήσει. Σε τι πράγμα. Ότι υπάρχει η επένδυση, υπάρχει η προστασία του περιβάλλοντος. Κανείς δεν διαφωνεί και στα δύο, πιστεύω. Αλλά πού διαφωνούμε. Στον τρόπο, στη μέθοδο. Είτε είναι το ένα άκρο, είτε είναι το άλλο άκρο. Άρα, κάπου στη μέση υπόθηκε, πάνε με τον άριστο. Βεβαίως. Αλλά, στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Γιατί το λέω αυτό. Διότι εμείς που ζούμε εδώ, εμείς που θέλουμε την ανάπτυξη της περιοχής, πρέπει να βάλουμε και τους κανόνες. Πρέπει να αναπτυχθεί η περιοχή στη βάση κάποιων συγκεκριμένων και πρώτιστα περιβαλλοντικών κανόνων. Εγώ προσωπικά είμαι κάθετος σε αυτό, δεν εξουσιοδοτώ κανέναν να έχει περισσότερη ευαισθησία από μένα και από οποιονδήποτε. Άρα θέλουμε ανάπτυξη περιοχής, αλλά στη βάση της περιβαλλοντικής μελέτης που θα υπάρξει, στη βάση του αυτή τόσο απείρου κάλους περιοχή να παραμείνει και να μπορούν οι κάτοικοί της, οι γεωργοί της, οι κτηνοτρόφοι της να έχουν τις όποιες περιουσίες έχουν και να μην μπορεί κάποιος έτσι τελικά να πηγαίνει στην περιοχή και να κάνει κατατμήσεις. Δύο-τρία πραγματάκια θέλω να επισημάνω γιατί πραγματικά αναλύθηκε πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Αναφέρθηκε ότι στην περιοχή των Γαργαλιάνων υπάρχει το Κώστα Ναβαρίνου και πολλοί θα εντυπωθούνται ότι είχαν γίνει μάχες επιμαχών για αυτή την επένδυση. Με πολύ προσοχή άκουσα τώρα ότι και ο Αρχαίρων διατηρεί και πραγματικά αυτό με χαλοποιεί ιδιαίτερα τις ευαισθησίες του σε αυτή την περιοχή και έχει και είναι και εντός της ανάπτυξης αυτής. Ένα λεπτό. Ναι κύριε Πρόεδρε. Άρα το λέει αυτό για να δείξω ότι μπορούμε να συνυπάρξουν και πρέπει να συνυπάρξουν στη βάση όμως που ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι παρόν σε οτιδήποτε αποφάσεις παίρνονται, σε οτιδήποτε επιτροπές έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και
από μεριάς Δήμου θα πρέπει να υπάρχει το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα πρέπει επιτέλους να το συζητήσουμε σε βάθος χρόνου και να μην μαζευόμαστε ευκαιριακά όταν προκύπτει ένα πρόβλημα και αρκετάμε τότε και μόνο να το λύσουμε. Άρα πρέπει να πάρουμε τις τύχες εμείς της περιοχής στα χέρια μας. Θα πω κάτι πολύ έτσι, ακούστηκε, φορέθηκε πολύ, ποιο, νόμιμα. Στη βάση αυτού γίνεται όλα. Αλλά ποιας νόμιμης, ποιας νομιμότητας. Και όλοι ξέρουμε ότι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή η νομιμότητα, εάν την αφήσουμε, ξεχυλώνεται. Ευχαριστώ. Είναι μια μέρα, ένα πολύ ωραία μια πρωτοματιά που πηγαίνουμε και ξαφνικά να βάλουμε με ένα μαγικό τρόπο στο περιβάλλον αυτό 50 σπίτια. Και όλα σπίτια, Αν είναι έτσι τα πράγματα, κάτι πρέπει να γίνει. Και δεν μπορούμε δυστυχώς να το κάνουμε εμείς εδώ στο Δημαρχείο. Άρα επομένως τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό χρειάζεται σοφή διαχείριση του θέματος και παρέα με τον Αρχαίρωνα που είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία στο παρελθόν και νομίζω δεν είμαστε αντιμέτωποι. Και με τη δική του βοήθεια αλλά και με τη συμμετοχή του επενδυτή και για το καλό το δικό του, αλλά πρωτίστως για το καλό το δικό μας, να βρούμε τρόπο συνεννόησης και κοινής πορείας. Αυτά τα λίγα για να μην σας τρώω τον χρόνο, αν χρειαστεί θα πω κι άλλα. Κύριε Πετρόπουλε, συντήσατε ότι τα έχουμε κάνει θάλασσα. Πρώτον, σαν κράτος, σαν ελληνική δημοκρατία, γι' αυτό και καλύτερα. Και δεύτερον και σημαντικότερο, τα έχουμε κάνει θάλασσα σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η δήμαρχη, η σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι όσοι έχουν μια μικρή πείρα ότι είναι άνθρωπος ουσίας. Γιατί το θέμα που έρχεται να συζητήσουμε δεν είναι το το θέμα που έρχεται να συζητήσουμε είναι. Ότι είναι σαν παρακαλώ, το θέμα λοιπόν που μας φέρνει να συζητήσουμε είναι η προστασία. Το θέμα λοιπόν είναι πλαίσιο προστασία και διατήρηση στην ελληνική κοινωνία. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Είμαστε με τα καλά μας. Μπορούμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να το κάνουμε αυτό σήμερα, κύριε Σαββατιώτη, και ως Δήμαρχος της Παρισίας. Όχι. Άρα γιατί μιλάμε. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί μιλάμε. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε όταν έχουμε κάνει θάλασσα. Γιατί όταν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να θέσουμε τα πλαίσια για την προστασία των αγροαγγελιάδες, εμείς κάναμε αυτό που κάνει όλη η Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Στροφοκαμιλίζαμε. Δεν λέγαμε ποτέ την αλήθεια. Ποτέ δεν είπαμε αλήθεια. Ούτε στον κόσμο ούτε σε εμάς. Και να θυμίσω στους παλιούς δημοτικούς συμβούλους και στους δημάρχους που είναι εδώ, τον κύριο Τσίγκα που είδα προηγουμένως και τον κύριο εδώ, τον σύντροφο της παρατάξεως, ότι το 1999, το δημόσιο σας αυτό, μας δόθηκε η ευκαιρία, γιατί μας έκανε αυτό το έγραφο το Μπιλκακοδέ και μας είπε κύριε έχετε Natura 2000, εμείς δεν ξέραμε τότε τι είναι το Natura 2000 και μας είπε με βάση την κοινωνική νομοθεσία ισχύει η Natura 2000. Και επειδή αυτό λέει το Natura 2000, εσείς σαν δήμος στον οποίο βρίσκεται το Natura, πρέπει να συστήσετε την επιτροπή διαχείρισης του Natura 2000. Τότε, το 99. Εμείς τι κάναμε, συστήσαμε επιτροπή διαχείρισης που θα αντιμετώπιζε αυτά που σήμερα συζητάμε αποτελεσματικά και με πορεία την αηφόρα ανάπτυξη και το μέλλον, όχι. Στρουθοκαμιλήσαμε. Πάλι είπαμε ψέματα στον εαυτό μας. Σηκώσαμε ένα γενικό αούα κατά του Natura 2000, γιατί σαφώς και υπάρχουν περιορισμοί στην οικοδόμηση, σαφώς και υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση της γης και στην καλλιέργεια την αγροτική, σαφώς και υπάρχουν περιορισμοί. Εμείς δεν κάθεσαμε να τα στήσουμε τότε, κύριε Σαββατζούλη, για να τα. Εμείς το θάψαμε, κάναμε το χαρί το θέμα.